Κυρία Νέλη, σας πέτυχα σε μια πολύ ωραία στιγμή. Την ώρα που θα μας φτιάξετε γαλατόπιτα, σωστά το λέω? Ναι, ναι, παραδοσιακή. Με αλεύρι, ζάχαρη, βανίλια, λίγο ξύσμα από το κάλι. Ναι. Λίγο ελάχιστο βούτυρο, αλλά γάλακτο. Όλα αυτά τα βάζουμε μαζί, ανακατεύουμε σε ζεστή φωτιά, έτσι, για ναι, πόση ώρα. Ναι, περιμένουμε 5 έως 7 λεπτά, 8. Ναι. Και περιμένουμε να δέσει αυτός ο κιλός. Μάλιστα. Αφού λοιπόν περιμέναμε 7 περίπου λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι, 7 λεπτά, το μείγμα εδώ είναι έτοιμο, έχει δέσει. Ναι, ναι. Έχουμε ρίχνουμε, σπάσει λοιπόν, δύο αυγά μέσα. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ μας σκοβολάει, όση ώρα εσείς εδώ χτυπάτε το μείγμα. Ναι, γιατί έχει λίγο ψήσμα από πορτοκάλι. Α, αυτό είναι, μάλιστα. Αν μπορούμε να το κάνουμε αντί για πορτοκάλι να βάλουμε λεμόνι. Μπορούμε. Α. Είναι πιο ωραίο όμως με το πορτοκάλι. Ναι, όντως έρχεται η μυρωδιά πολύ έντονη του πορτοκαλιού. Λοιπόν, μετά από εδώ τι κάνουμε? Ένα λεπτάκι. Ναι, βεβαίως. Παίρνουμε το ταψί. Ένα βουτυρωμένο ταψάκι. Ναι. Με βούτυρο. Ναι. Και το αδειάζουμε μέσα. Τόσο απλά. Είναι πολύ εύκολη η πίτα αυτή. Πάρα πολύ. Και μάλιστα μπορεί να την κάνει και μία κυρία, η οποία δεν είναι και τόσο της μαγειρικής. Αυτό είναι το ακριβώς, καλό. Ακριβώς. Και τώρα θα την βάλουμε στο φούρνο για πόση ώρα? Για 40 λεπτά. Ανάλογα το φούρνο φυσικά. Ναι, θα τη ρίξουμε λίγο κανελίτσα έτσι να μας κοβολάει λίγο επάνω. Ναι. Και μετά από τα 40 λεπτά είναι έτοιμη. Όταν κρυώσει μπορούμε να την κόψουμε και να τη σερβίρουμε. Χωρίς σιρόπι φυσικά. Γιατί αυτή δεν είναι γαλακτομπούρικο, είναι γαλατόπιτα. Να ρωτήσω. Η παλιά κλασική. Η γαλατόπιτα δεν γίνεται και με φύλλο ή όχι? Υπάρχουν γαλατόπιτες με φύλλο ή είναι αυτή η παραδοσιακή συνταγή? Θεωρώ ότι είναι πιο καλά έτσι. Είναι πιο καλά. Επομένως, ρίχνουμε τώρα την κανελίτσα. Και είναι έτοιμη για το φούρνο. Υπέροχα.